Κοντά μας ο τεχνικός διευθυντής Αθηναίδας, ο κύριος Μιχάλης Πανός. Μιχάλη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Αρχικά η ερώτηση μπορεί να ακουστεί λίγο κλισέ. Πώς είναι η ζωή εκτός των τεσσάρων γραμμών από το πόστο του παράγοντα πλέον? Είναι διαφορετική, αυτή είναι η λέξη. Είναι εξίσου μεγάλη πίεση με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Είναι μεγαλύτερες, θα έλεγα, οι ευθύνες όμως, γιατί καθορίζεις και οργάνωνεις τη μοίρα ενός ολόκληρου συλλόγου. Είναι κάτι στο οποίο μπορώ να ανταπεξέλθω, πιστεύω. Μαθαίνω βέβαια κάθε μέρα που περνάει ακόμα, αλλά σίγουρα είναι μια εντελώς διαφορετική μορφή πίεσης για μένα. Φέτος σε εισαγωγικά πήρες μεταγραφή, ήρθε σε μια ιστορική ομάδα, βάζετε ψηλά τον πύχη. Βέβαια δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την πανδημία του κορονοϊού. Ένα σχόλιο για το project της Αθηναίδας εν ώψη της νέας χρονιάς, όπου εσύ μαζί με τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχετε δημιουργήσει ένα project από τις αρχές του καλοκαιριού. Καταρχάς, μιας και ανέφερε στο θέμα του κορονοϊού, είμαστε πολύ προβληματισμένοι. Περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις για να δούμε με τι θα πρέπει να συμμορφωθούμε και πώς θα κινηθούμε. Τώρα, όσον αφορά την Αθηναίδα και εμένα, είναι μια σχέση αγάπης που ξεκινάει από πολύ πίσω. Ήμουν παίκτης της ομάδας στις επαγγελματικές κατηγορίες, είναι η ομάδα της περιοχής μου, γιατί είμαι κυψελιώτης πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι όπως το είπες. Πήρα μια μεταγραφή, μίλησα με τον πρόεδρο, μου έδωσε τα κλειδιά όσον αφορά το σχεδιασμό και την οργάνωση της ομάδας. Έκανα κάποιες εισηγήσεις οι οποίες ακούστηκαν, μπορούμε να συνεργαζόμαστε αρμονικά. Τώρα το μόνο που μένει είναι όλα αυτά να βγουν στο γήπεδο. Η στόχη είναι υψηλή πάντα όταν είσαι η Αθηναίδα. Η ομάδα πρέπει να μπαίνει για να κερδίζει σε κάθε παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά, για να πούμε κάτι παραπάνω, θα πρέπει να περιμένουμε λίγες αγωνιστικές ακόμα, να δούμε και τη δικιά μας ομοιογένεια πώς θα εξελιχθεί, αλλά κυρίως και τους αντιπάλους μας. Μεταγραφικά, τι άλλο να περιμένουμε από την ομάδα? Θεωρείς ότι με τη μεγάλη ενίσχυση λόγω ονόματος του Γιώργου του Καρακώστα έχετε κλείσει το ρόστερ? Κοίταξε να δεις, Κυριάκο, επειδή ασχολείσαι και εσύ πολλά χρόνια με το ποδόσφαιρο, όσο υπάρχει ανοιχτή μεταγραφική περίοδος, όσο υπάρχουν παιχνίδια φιλικά επίσημα στα οποία μπορεί να προκύπτουν αποβολές, τραυματισμοί, τιμωρίες ή οτιδήποτε, ποτέ δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι το ρόστερ έχει κλείσει. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του ρόστερ. Η μεταγραφή του Γιώργου ήταν το κερασάκι στην τούρτα, μαζί με κάποια άλλα έμπειρα παιδιά και ποιοτικά που φέραμε και κάποιους νέους παίκτες που βρήκαμε εδώ πέρα. Αλλά από εκεί και πέρα, σίγουρα αν υπάρξει κάτι το εξαιρετικό, ο πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διστάζει να κινηθεί τολμηρά για το καλό της ομάδας αυτής. Στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, με συγχωρείς, η εικόνα της ομάδας σας έχει ικανοποιήσει συνολικά? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, αλλά δεν μπορώ να πω για κάτι αρνητικό. Ήταν πολύ ιδιαίτερες συνθήκες τώρα με την αποχή των παιχτών, την πολύμηνη λόγω του κορονοϊού. Εμείς ξεκινήσαμε και 17 Αυγούστου την προετοιμασία μας. Δεν είναι τώρα ό,τι πιο εύκολο να βρει ο παίχτης ρυθμό ερασιτέχνης τόσο νωρίς. Από εκεί και πέρα, σίγουρα στα μάτς κυπέλλου η εικόνα ήταν εξαιρετική. Προχθές στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο πρώτο ημίχρονο δείξαμε αγχωμένοι, δείξαμε λίγο πιεσμένοι, αλλά παρόλα αυτά πάλι στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα ήταν κυριαρχική, θα έλεγα. Σίγουρα μπορούμε καλύτερα και νομίζω ότι σύντομα θα είμαστε εκεί που θέλουμε. Ευχαριστούμε πολύ.